σε αυτήν εδώ την πλατεία, δύο μέρες πριν την κάλπη της Κυριακής. Εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε περισσότερο από ποτέ βέβαιοι για την νίκη αυτή την Κυριακή. Όλα τα μηνύματα που έρχονται από κάθε πόλη και από κάθε γειτονιά μας βεβαιώνουν ότι την Κυριακή το βράδυ οι ανοιχτοί ορίζοντες θα γίνουν νέοι ορίζοντες για όλη την Τρυφυλία, για τη νέα τετραετία του Δήμου. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο να μιλάει κανείς στην πόλη που γεννήθηκε. Δεν είναι εύκολο να μιλάει στην πόλη που πήρε το πρώτο φως και που πήρε την πρώτη ανάσα. Δεν είναι εύκολο να μιλάει μπροστά σε ανθρώπους που γνωρίζετε από παιδιά ή σε ανθρώπους που τους βλέπει ακόμα στον δρόμο και τους μιλάει στο πληθυντικό. Όμως, σήμερα το βράδυ θα σταθώ μπροστά σας και θα σας εξηγήσω γιατί ξεκινήσαμε δύο μήνες πριν αυτή την προσπάθεια και γιατί ζητάω να με στηρίξετε εμένα και τους συνεργάτες μου για τη νέα τετραετία. Το θεωρώ χρέος και το θεωρώ τιμή στην πόλη αυτή και το θεωρώ χρέος απέντε σε όλους εσάς που όλοι εμείς ο Θεός μας έκανε και αξιωθήκαμε μια τέτοια πόλη να σας εξηγήσω όλους τους λόγους που μας οδήγησαν εδώ και απόψε σας βεβαιώ θα τα πούμε όλα και θα τα πούμε μέχρι τέλους για να μην μείνει κανένα κενό στη νέα αυγή που θα αρχίσει από την Κυριακή. Φίλες και φίλοι, πριν από 9 χρόνια συστάθηκε ο Δήμος της Τρυφυλίας. Δεν ήταν μία ένωση που έγινε με την κοινωνία παρούσα. Έγινε με την κοινωνία απούσα. Έγινε βία. Και το χειρότερο απ' όλα, έγινε μέσα στις συνθήκες οικονομικής κατάρρευσης. Οικονομική κατάρρευση για το κράτος, πτώχευση για το κράτος, οικονομική κατάρρευση για τους Δήμους και κυρίως οικονομική κατάρρευση για τους δημότες και τους επαγγελματίες αυτού του τόπου. Και αυτή η κατάρρευση επηρέασε όλες τις δημοτικές ενότητες και επηρέασε και την Κυπαρισσία. Γιατί μην νομίζουν κάποιοι ότι η Κυπαρισσία πλήρωσε λιγότερο τα κακά του Καλλικράτη. Ό,τι θυμός υπάρχει στις άλλες πόλεις και στις άλλες δημοτικές ενότητες, ο ίδιος θυμός υπάρχει και εδώ. Η Κυπαρισσία τον εξέφρασε λιγότερο. Η Κυπαρισσία τον εξέφρασε λιγότερο γιατί πήρε την έδρα του Δήμου. Και αυτό μας δημιούργησε και συγχωρέστε με φίλοι από τις άλλες πόλεις που θα το πω. Αλλά πρέπει να τα λέμε ανοιχτά εδώ απόψε. Δημιούργησε ένα σύμπλεγμα στην Κυπαρισσία. Να μην διαμαρτύρετε τόσο. Έσας βεβαιώ ότι οι κάτοικοι διαμαρτύρονται το ίδιο. Όπως ξέρετε, έχουν κυλήσει δύο τετραετίες. Η πρώτη με τον Δήμαρχο τον Κώστα Κόλια και η δεύτερη με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Η πρώτη τετραετία ήταν μια τετραετία που να μην ξανάρθει για κανένα Δήμο. Όλος ο Δήμος τελούσε υποπτώχευση. Γιατί το κράτος τελούσε υποπτώχευση. Σκεφτείτε ένα μόνο νούμερο θα σας πω για να μην σας κουράσω. Ότι η πόλη της Κυπαρισσίας πριν τον Καλλικράτη έπαιρνε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο σαν κρατική επιχορήγηση και με τον Καλλικράτη έφτασε να παίρνει λιγότερο από 100.000. Με διπλάσιες υποχρεώσεις, με διπλάσιες ανάγκες, με διπλάσιες αρμοδιότητες. Ό,τι αμαρτία είχε το ελληνικό κράτος την πέταξε πάνω στους Δήμους. Και με το 1/10 των χρημάτων του ζητούσε να κάνει διπλάσιες αρμοδιότητες. Απλά δεν γινόταν. Το όραμα την πρώτη τετραετία ήταν πολύ μακριά από αυτό που σκεφτήκαμε. Ήταν να μείνει ο Δήμος όρθιος. Ήταν ο Δήμος να μην κατεβάσει ρολά. Και δεν κατέβασε ρολά. Και αυτό έγινε σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Αυτό έγινε σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας. Τη δεύτερη τετραετία τα πράγματα άλλαξαν. Τα πράγματα βελτιώθηκαν. Και τα οικονομικά βελτιώθηκαν. Ή συνηθίσαμε εμείς αυτό το στενό πλαίσιο και μάθαμε πώς να λειτουργούμε μέσα σε αυτό. Να θυμίσω όμως ότι οι προηγούμενες δημοτικές αρχές μέχρι και σήμερα προέκυψαν μέσα από χρήσματα, μέσα από κομματικά χρήσματα. Έτσι ήταν η πολιτική σταθερά στην Ελλάδα τότε. Τα κόμματα, όλα τα κόμματα, όχι μόνο αυτό που προέρχομαι εγώ, όλα τα κόμματα έδιναν χρήσματα. Και από τα χρήσματα, δεν τα κατηγορώ, από τα χρήσματα προέκυψαν δήμαρχοι καλοί, προέκυψαν δήμαρχοι μέτριοι,
προέκυψαν δήμαρχοι πετυχημένοι ή λιγότερο πετυχημένοι. Προσωπικά δεν ακυρώνω το έργο κανενός. Με όσους δημάρχους έχω συνεργαστεί, δεν ακυρώνω το έργο κανενός. Και δεν ακυρώνω το έργο κανενός γιατί ξέρω ότι όλοι προσπάθησαν. Αυτό που μπόρεσαν ή αυτό που οι συνθήκες τους επέτρεψαν. Ή αυτό που καμιά φορά και ο χαρακτήρας τους επέτρεψε. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, δεν θέλω να ακυρώσω κανενός το έργο. Προσέξτε όμως, και εδώ θέλω να με προσέξετε, δεν είναι δυνατόν σε μια δημοτική ομάδα όλα τα καλά να τα κάνουν κάποιοι και όλα τα κακά κάποιοι άλλοι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ή δουλεύει μια δημοτική ομάδα συντεταγμένα, οπότε όλοι πιστώνονται τα καλά και τα κακά, είτε οι σύμβουλοι είναι μαριονέτες και τα καλά και τα κακά τα πιστώνεται ένας. Και τα δύο μαζί δεν παντρεύονται. Εγώ έχω το θάρρος να αναγνωρίσω και να σταθώ απέναντί σας και να πω ότι αναλαμβάνω την ευθύνη και για προβλήματα και για τα καλά. Θέλω όμως όλοι να έχουν το ίδιο θάρρος. Γιατί αν αύριο με τιμήσετε με την ψήφο σας, το έργο μου δεν θα είναι έργο δικό μου. Θα είναι έργο της δημοτικής ομάδας που σε λίγο θα έχω την τιμή να σας παρουσιάσω. Και το έργο δεν θα είναι έργο τσίγκανο. Θα είναι έργο 33 ανθρώπων. Και οι ευθύνες θα είναι έργο 33 ανθρώπων. Γιατί τελικά ξέρετε, οι συνεργάτες εισηγούνται. Δεν έχουν την κύρια απόφαση. Άλλες φορές οι εισηγήσεις του γίνονται δεκτές, άλλες φορές δεν γίνονται δεκτές. Το δικαίωμα επιλογής όμως ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ανήκει στους επικεφαλής της Δημοτικής Ομάδας. Επομένως, σε αυτό το σημείο, τελεία, παύλα, παράγραφος. Όπως είναι δείγμα δειλίας να κρύβεται κάποιος πίσω από τη συλλογική ευθύνη και να λέει δεν έφταιγα εγώ, το είπε κάποιος άλλος, άλλο τόσο είναι δείγμα, θα πω τη λέξη, ολοκληρωτικής νοοτροπίας, να ακυρώνονται πρόσωπα με αφορμή τη συλλογική ευθύνη. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε και θέλω να θυμίσω κάτι. Αυτό μας το δίδαξε περισσότερο από όλους ο πρώτος δήμαρχος Τριφυλίας, ο Κώστας Οκόλιας, που έδωσε μαθήματα δημοκρατικού σχεδιασμού και δημοκρατικής λειτουργίας μέσα στον Δήμο. Κατά συνέπεια, όπως εγώ δεν ακυρώνω το έργο κανενός, δεν θέλω και να πω, ειδικά σε αυτήν εδώ την πλατεία, ότι όλα τα καλά προέρχονται από κάπου και όλα τα κακά οφείλονται κάπου αλλού. Όλοι συμμετέχουμε και στα καλά και στα κακά εξίσου. Και ήρθαν οι εκλογές του 19 και τα κόμματα αποφάσισαν να μην δώσουν χρήματα. Αν αυτό ήταν όριμη επιλογή ή αν ήταν αμηχανία απέναντι στην απλή αναλογική, μένει να φανεί. Προσωπικά δεν έχω πιστεί ότι είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και επειδή άκουσα κάποιες κουβέντες για εγκαταλείψεις, θέλω να το κλείσω και αυτό το θέμα. Όλοι μας στη δημοτική ομάδα που συμμετείχαμε για το 2014, πήραμε μια πολιτική εντολή στο πλαίσιο των χρησμάτων. Και αυτή την πολιτική εντολή την τιμήσαμε μέχρι τη λήξη της. Συμμετείχαμε γιατί δημιουργήθηκε από την κοινωνία μια ομάδα όπως αυτή που θα σας παρουσιάσω σήμερα, που δημιουργήθηκε ακομμάτιστα και αυθόρμητα. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο ενός πολιτικού σχεδιασμού. Και αυτόν τον πολιτικό σχεδιασμό τον τιμήσαμε όπως συμμετείχαμε. Αυτή όμως η πολιτική εντολή έληξε. Είχε ημερομηνία λήξης και δεν ανανεώθηκε για κανέναν. Η πολιτική δεν είναι ούτε γάμος, ούτε συμβόλαιο, ούτε αραβόνας. Η πολιτική είναι πολιτικό πλαίσιο, με αρχή, μέση και τέλος. Και από την ώρα που η πολιτική εντολή δεν ανανεώθηκε, ο καθένας πια έκανε τις προσωπικές του επιλογές. Επομένως, καμία εγκατάλειψη δεν εγκατέλειψε κανείς κανέναν, ήταν μια πολιτική εντολή που είχε αρχή, μέση και τέλος. Τελειώσαμε και με αυτό. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Σε αυτήν εδώ την πλατεία
Δεν θέλω να ακούγονται τέτοιες κουβέντες σαν αυτές που ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες. Γιατί σε αυτήν εδώ την πλατεία, που εγώ προσωπικά θυμάμαι εκλογές παιδάκι καθόμενος εκεί κάτω, σε αυτήν την πλατεία περάσανε άνθρωποι που λάμπριζαν και κόσμησαν τον πολιτικό λόγο στην Κυπαρισία. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Τσάκος, ο αείμνηστος Τάκης Αδαμόπουλος, αλλά και άνθρωποι που είτε εξελέγησαν δήμαρχοι, είτε εξέφραναν τη φιλοδοξία τους να γίνουν δήμαρχοι. Δεν έχει σημασία αν εξελέγησαν ή όχι. Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί λάμπριναν το Δημοτικό Συμβούλιο από την αγάπη τους για την πόλη. Πέρασε ο Ηλίας Τσιμπής. Πέρασε ο Θανάσης Πετρόπουλος. Ο Σωτήρης ο Τσίγκανος. Ο Γιώργος Απαζιώτης. Και επιτρέψτε μου, και πέρασε και ο Ηλίας ο Τσίγκανος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας έμαθαν ότι σε αυτήν εδώ την πλατεία οι πολιτικές αντιπαραθέσεις ήταν πάντα έντονες. Με μια διαφορά. Όλες κινήθηκαν πάντα στο πλαίσιο του ήθους και της ευπρέπειας. Δεν πρόσβαλε κανείς κανέναν, δεν κατηγόρησε με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη κανείς κανέναν. Και όσοι το έκαναν στο παρελθόν, σε αυτήν εδώ την πόλη που διακρίνεται για την αρχοντιά της, όσοι το έκαναν, είτε απομονώθηκαν πρώτα απ' όλα από τους οπαδούς τους τους ίδιους, είτε έγιναν αντικείμενο ψυχαγωγίας για αυτήν εδώ την πλατεία. Αυτό ας το θυμούνται! Φίλες και φίλοι, τα τελευταία 12 χρόνια η ψήφος η δική σας μου έκανε την τιμή να με αναδείξει πρώτο δημοτικό σύμβουλο στο Δήμο της Τριφυλίας. Αυτά τα 12 χρόνια με δίδαξαν περισσότερο από ποτέ ότι οι άνθρωποι μπορούν να συνεργάζονται, οι άνθρωποι μπορούν να συνθέτουν, οι άνθρωποι μπορούν να δημιουργούν μαζί, οι άνθρωποι μπορούν να ξεπερνάνε προβλήματα του παρελθόντος και αγκυλώσει του παρελθόντος. Μέσα σε αυτή τη σκέψη και με αυτό το όραμα, αποφάσισα μαζί με τους συνεργάτες μου να σηκώσουμε τη σημαία της δικιάς μας πρότασης για τις 26 Μαΐου. Να σηκώσουμε τη σημαία της δικιάς μας αυτοδιοικητικής πρότασης που θα σας παρουσιάσω σε λίγο. Δεν ήταν ένας δρόμος εύκολος. Ήταν ένας δύσκολος δρόμος. Είχαμε να κάνουμε με μηχανισμούς, είχαμε να κάνουμε με ακαμψίες, είχαμε να κάνουμε με άλλα προβλήματα που θα τα πούμε μετά τις εκλογές. Όμως του πέτυχε. Και υπήρξαν άνθρωποι που εμπιστευτήκαμε ο ένας τον άλλον, συγκροτήσαμε μια ισχυρή δημοτική ομάδα που θα την παρουσιάσω σε λίγο. Η δημοτική μας ομάδα αποτελείται από 33 ανθρώπους. Το 90% αυτών των ανθρώπων των υποψηφίων είναι άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ μέχρι σήμερα με την πολιτική. Δεν είναι όμως καινούργοι στη ζωή. Είναι άνθρωποι που είχαν δώσει εξετάσεις στο επάγγελμά τους και στην κοινωνία και αυτή τη δύναμη που πήραν από την κοινωνία τη βάζουν σήμερα στην υπηρεσία αυτού του τόπου. Πείτε μου λοιπόν, είναι αυτή η ανανέωση ή όχι? Αυτή είναι η αληθινή ανανέωση. Δεν είναι μόνο ανανέωση ηλικιακή. Είναι κυρίως ανανέωση αγωνιστική. Και αυτή είναι η αληθινή ανανέωση. Η ανανέωση δεν είναι πάντα αυτό που βλέπουμε. Αυτό είναι το αληθινό φρέσκο. Αυτό είναι το αληθινά καινοτόμο. Αυτό είναι το αληθινά μοντέρνο. Επίσης, όλοι αυτοί οι άνθρωποι προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους. Δεν αφήσανε την κομματική τους ή την πολιτική τους ταυτότητα στο σπίτι τους, όπως δεν την άφησα κι εγώ. Η πολιτική μας ταυτότητα μας συνοδεύει. Και μας συνοδεύει πάντα και μας χαρακτηρίζει. Μάθαμε όμως να συνεργαζόμαστε. Μάθαμε να βρίσκουμε κοινούς τόπους για να δουλέψουμε μαζί. Και πείτε μου, είναι αυτό αληθινά ακομμάτιστο και κυδεμόνευτο ή δεν είναι? Αυτό είναι το αληθινά ακομμάτιστο. Και επειδή με ξέρετε καλά, ξέρετε ότι ποτέ στη ζωή μου και στην πορεία μου δεν υπήρξα πολιτικ. Το απολυτίκ, να ξέρετε, τις περισσότερες φορές είναι είτε κρυμμένος συντηρητισμός ή ακόμα χειρότερα, είναι αδυναμία ή φόβος υιοθέτησης θέσεων.
τραβάμε μια ευθεία γραμμή για να τα έχουμε καλά με όλους, δεν πιάνουμε προβλήματα, δεν πιάνουμε γωνίες και στο τέλος λέμε ότι περνάμε μακροβούτι. Δεν είναι έτσι η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι μακροβούτι. Το απολυτική να το προσέξετε, γιατί κρύβει αυτά που σας λέω. Φίλες και φίλοι, εδώ κλείνει το πρώτο κεφάλαιο, το τι έγινε μέχρι τώρα. Για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, να πούμε τα πώς και γιατί. Για να τελειώσουν μια και καλή ψήφιροι, μια και καλή οι διαδόσεις, μια και καλή οι διάδρομοι. Οι στόχοι όμως, που θέσαμε, είναι αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας. Δούλεψε σκληρά αυτή η ομάδα και θα σας προτείνει απόψε πράγματα που γίνονται. Πράγματα που έχουν μελετηθεί. Πράγματα που έχουν κοστολογηθεί για αυτήν εδώ την πόλη. Το πρόγραμμά μας το αναρτήσαμε πριν από τρεις μέρες στο διαδίκτυο. Ήταν προσωπική μας απόφαση, επειδή μεθαύριο έχουμε τέσσερις εκλογές πακέτο σε μία και ξέρετε τι γίνεται στα σπίτια, στα μαγαζιά, στα καφενεία, στα πεζοδρόμια, παντού, από τα φυλάδια, όλο τον χώρο και όλων των κομμάτων. Αποφασίσαμε το πρόγραμμά μας να μην το τυπώσουμε σε χαρτί. Και δεν το τυπώσαμε σε χαρτί για να απαλλάξουμε τις πόλεις μας από αυτό τον όγκο που τις περισσότερες φορές δεν τα διαβάζεται κανείς. Το πρόγραμμά μας αναρτήθηκε πριν από τρεις μέρες στο διαδίκτυο. Και με μεγάλη χαρά είδα ότι από το πρώτο βράδυ άλλοι συνδυασμοί το αντέγραψαν λέξη προς λέξη. Δεν πήγαν καν στον κόπο να αλλάξουν τη διατύπωση, να αλλάξουν τις λέξεις. Δεν με πειράζει. Με χαροποίησε. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δείχνει την ισχύ αυτού του προγράμματος και δείχνει και τη δύναμη της ομάδας που το έγραψε. Και για ένα δεύτερο λόγο. Για να διαβάσουν καλά και να ξέρουν τι θα ψηφίζουν από την 1η Σεπτέμβρη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την Κυπαρισσία λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από ένα θέμα που εμένα προσωπικά μου έχει αγγίξει πολύ. Από το θέμα του Κυπαρισσιακού κόλπου. Το θεωρώ μείζον για την περιοχή μας. Γνωρίζετε όλοι τις συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος για τον Κυπαρισσιακό κόλπο. Στην ουσία ακυρώνεται κάθε επενδυτική προσπάθεια από το λιμάνι της Κυπαρισσίας μέχρι την ΕΔΑ. Και παραπάνω, αλλά μας νοιάζει αυτό εδώ το κομμάτι. Και αυτό έχει μια πορεία. Και έχει μια πορεία που ξεκίνησε το 12. Όταν τότε μόνος μου, χωρίς να υπολογίσω πολιτικό κόστος, χωρίς να υπολογίσω κατηγορίες, σήκωσα τη γνώμη μου και είπα ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να περάσει. Τότε ήμουν μόνος μου. Τότε δυστυχώς και σύμβουλοι της παράταξης που άνοικα ακολουθήσαν ένα ρεύμα λαϊκισμού. Ακολουθήσαν και άλλα πράγματα. Βρέθηκα όμως μόνος. Βρέθηκα μόνος μου στο Δημοτικό Συμβούλιο να υπερασπίζουμε τις επενδύσεις. Γιατί το πίστευα και το πιστεύω ότι ο μόνος δρόμος μαζί με την αγροτιά μας για ανάπτυξη στην περιοχή μας είναι η ανάπτυξη τουρισμού και η προσέλκυση υψηλού επίπεδου τουρισμού. Τότε τα έλεγα μόνος μου. Οι συνάδελφοί μου είχαν άλλη άποψη. Σήμερα οι συνάδελφοί μου αυτοί βρίσκονται περισσότεροι σε άλλες παρατάξεις. Έχουν αλλάξει γνώμη. Χαίρομαι που άλλαξαν γνώμη. Είναι όμως αργά. Για να είμαι όμως δίκαιος. Χαίρομαι που δύο υποψήφοι δήμαρχοι το θέμα αυτό έχουν υιοθετήσει τις απόψεις που έλεγα εγώ από το 12. Και ο υποψήφιος δήμαρχος Λεβεντάκης και ο υποψήφιος δήμαρχος Κατσίβελας. Σε αυτό θέλω να είμαι δίκαιος, σε αυτό προσχώρησαν στην άποψη που είχα διατυπώσει από το 2012. Και υπόσχομαι ότι δεν θα υποστήλουμε τη σημαία. Δεν θα υποστήλουμε τη σημαία, γιατί αν την υποστήλουμε, αυτή η περιοχή εδώ θα μαραζώσει. Δεν έχει να κάνει με το αν ο ένας επενδυτής ή ο άλλος επενδυτής δεν κάνει την επένδυση. Θα πάει να την κάνει κάπου αλλού. Το πρόβλημα είναι ποιος είναι ο δρόμος για τον τόπο. Τι δρόμο θα πάρει ο τόπος. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, οι συνέπειες του διατάγματος να μην περάσουν και να ακυρωθούν. Βρισκόμαστε σε μια πλατεία που όλοι και Παρίσι έχουμε μεγαλώσει εδώ. Έχουμε τρέξει εδώ. Έχουμε πέσει και έχουμε ματώσει αυτά τα πλακάκια. Αυτή η πλατεία είναι ορόσημο για την πόλη. Είναι η καρδιά της κοινωνικής και της οικογενειακής ζωής της πόλης μας. Αυτή η πλατεία πρέπει να αναπλαστεί. Ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια μια δικιά μου πρωτοβουλία
προκειμένου να ανεβρεθούν μελετητές για αυτή την πλατεία. Εκπονήθηκαν κάποιες ιδέες. Πρέπει να προχωρήσει γρήγορα. Δεσμεύομαι ότι η πρώτη μελέτη θα είναι η ανάπλαση αυτής εδώ της πλατείας. Έτσι ώστε να γίνει ένα έργο σύγχρονο, να πάρει τη θέση που της αξίζει και για τον κόσμο και για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις. Πρέπει όλα να τα παντρέψουμε σε μια πλατεία. Πλατεία χωρίς επιχειρήσεις είναι απλώς μια αλάνα. Αλλά και πλατεία που να μην έχει χώρο για την κοινωνία δεν είναι πλατεία. Πρέπει να τα παντρέψουμε όλα με όριμο διάλογο, έτσι ώστε αυτή η πλατεία να γίνει πάλι αυτό που της αξίζει, να γίνει το επίκεντρο της πόλης μας. Πάνω απ' όλη, το πετράδι του στέμματος για την Κυπαρισία. Ξέρω ότι η λέξη μόνο πάνω απ' όλη σας αγγίζει όλους. Εγώ, αν θέλετε, δώστε μου μια προσωπική νότα. Έχω καταγωγή απότερα από την Πάνω Πόλη και την αγαπώ ιδιαίτερα. Η Πάνω Πόλη, με τον ιδιωτικό τομέα, οφείλω να το πω αυτό, ξαναμπήκε στο χάρτη. Υπήρξαν παιδιά, νέα παιδιά, που επένδυσαν εκεί. Σε καιρούς δύσκολους, σε καιρούς μνημονίου. Και αυτή η προσπάθειά τους πέτυχε. Και το βλέπετε όλοι. Ότι η Πάνω Πόλη έχει γίνει το επίκεντρο της εστίασης και της διασκέδασης για όλη την Τριφυλία, όχι μόνο για την Κυπαρισία. Χρειάζεται όμως ενίσχυση. Για να αντέξει αυτή την προσέλκυση του κόσμου, να αντέξει αυτή τη δυναμική της, πρέπει να αναπλαστεί. Ξεκίνησε η ανάπλαση της Πάνω Πόλης μελετητικά. Ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε σε συνεργασία δικιά μου μαζί με τα καταστήματα της Πάνω Πόλης. Ξεκίνησε σαν επέκταση των πεζοδρομίων, στην πορεία βρέθηκαν χρήματα για να αναπλάσουμε μεγαλύτερο τμήμα. Δεν ακυρώνω αυτό το έργο. Πρέπει να το ενισχύσουμε. Πρέπει να το επεκτείνουμε στα Καλτερίμια. Πρέπει να το επεκτείνουμε στο Κάστρο. Πρέπει να το επεκτείνουμε στην ανάπλαση του κτηρίου του Κάμπρα. Και πρέπει επιτέλους να έχουμε τη βούληση, την οικονομική βούληση, να αναζητήσουμε για απαλωτρίωση χώρους για να δημιουργηθούν πάρκινγκ στην Απάνω Πόλη. Αγορά Κυπαρισίας. Κάτω πόλης Κυπαρισίας. Όλοι θα ξέρετε τις διαδικασίες για το Open Mall, για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Όταν το Μάιο επισκέφθηκα υπουργό της σημερινής κυβέρνησης, στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κυπαρισίας, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, και δεν είχα πρόβλημα να πάω στο κομματικό του γραφείο, γιατί όταν είσαι στην αυτοδιοίκηση πρέπει να μάθεις να πηγαίνεις παντού. Όταν λοιπόν τον επισκέφθηκα, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου, κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν. Κάποιοι το θεώρησαν όνειρο άπιαστο. Κάποιοι μας θεώρησαν ακόμα και γραφικούς. Και από εκεί και μετά, ο Εμπορικός Σύλλογος και τότε σύμβουλοι της Κυπαρισίας, κάτσαμε αρκετές ώρες σαν τραπέζι να σχεδιάσουμε την πρόταση του Open Mall. Η οποία φυσικά πήρε το μελετητικό της δρόμο και υποβλήθηκε. Η δουλειά, η πολιτική δουλειά, γιατί τελικά τι είναι πολιτική και τι είναι υψηλή πολιτική. Ο κοινός νου σε μεγάλα πράγματα είναι υψηλή πολιτική. Η δουλειά εκπονήθηκε από τους συμβούλους της Κυπαρισίας. Το τεχνικό κομμάτι εκπονήθηκε από τους μηχανικούς. Να τελειώνουμε και με αυτό για το ποιος έκανε το Open Mall και ποιος ασχολήθηκε με το Open Mall. Τότε λοιπόν μας ειρωνεύτηκαν. Τώρα γίνεται και εγκρίθηκε. Χαιρόμαστε που γίνεται, δεν ακυρώνουμε κανέναν, αλλά δεν θέλουμε να μας ακυρώνει και κανένας. Η ίδρυυση. Πρέπει να αντικατασταθεί το ιστορικό δίκτυο. Δεν είναι μια απλή δουλειά. Και εγώ προσωπικά δεν θα πετάξω ποτέ το λίθο απέναντι στη ΔΕΙΑΤ. Η ΔΕΙΑΤ ήταν μια πρωτοπόρα ιστορία για την Κυπαρισία. Δημιουργήθηκε τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Η ΔΕΙΑΤ στήριξε το έργο της Κυπαρισίας. Ναι, υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο. Ναι, το δίκτυο είναι παλιό. Ξεχνάμε όμως το εξής. Και το ξεχνάνε αυτοί που πετροβολάνε τη ΔΕΙΑΤ. Ξεχνάνε το εξής. Δεν έγινε αντικατάσταση του ιστορικού δικτύου, ολοκληρώθηκαν όμως βιολογικός και όμβρια. Επομένως, στο θέμα ίδρυσης αποχέτευση, κανείς να μην λέει ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Η ΔΕΙΑΤ έχει κάνει δουλειά, πρέπει όμως να κάνει περισσότερη. Και θα πρέπει μελετητικά να οριμάσει αυτό το έργο, έτσι ώστε επιτέλους και η Κυπαρισία να απαλλαγεί από τον αμίαντο. Με τη ΔΕΙΑΤ όμως η Κυπαρισία κατόρθωσε και έχει βιολογικό. Μην το αγνοούμε αυτό. Μην το μηδενίζουμε αυτό.
Παρισία υπάρχει και ένα δεύτερο πετράδι. Είναι το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Αγοράστηκε σε εποχές που υπήρχε δυνατότητα δανεισμού από το τραπεζικό σύστημα για τους Δήμους. Στην πορεία αναζητήθηκε χρηματοδότηση. Πέσαμε σε εποχή μνημονίου. Δεν μπόρεσε να γίνει. Είναι ένα μεγάλο έργο. Είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι ένα ακριβό έργο. Έχουμε εκπονήσει σχέδια για την ανάπλαση. Ξέρουμε τη διαδικασία. Για το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είτε εγχώριο είτε ευρωπαϊκό, προκειμένου να πληρωθεί και η μελέτη και η ανακατασκευή του. Δεν είναι φτηνό. Θα ξεπεράσει ενδεχομένως το 1,5 με 2 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει όμως να ολοκληρωθεί για να αποκτήσει και η Παρισία ένα σύγχρονο κέντρο μνήμης, ένα σύγχρονο κέντρο πολιτισμού, ένα στολίδι που θα αποτελέσει σύμβολο για αυτή την πόλη. Για αυτή την πόλη που η επισκεψιμότητά της έχει αυξηθεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε γι' αυτό. Αλλά η επισκεψιμότητα φέρνει και προβλήματα. Και αν τα προβλήματα είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όπως ξέρετε, εφαρμόστηκε μια κυκλοφοριακή μελέτη. Και εφαρμόστηκε πειραματικά. Έδειξε προβλήματα. Κάπου έλυσε θέματα, αλλού όμως δημιούργησε άλλα θέματα. Και εφαρμόστηκε με πρωτοβουλία του τοπικού συμβουλίου. Που είχε την ευθύνη. Που είχε και το θάρρος να την εφαρμόσει. Γιατί ξέρετε, τέτοιες ρυθμίσεις θέλουν θάρρος για τις εφαρμόσεις. Και πήραν το θάρρος πάνω τους. Και το εφάρμοσαν. Και μόνοι τους, το τοπικό συμβούλιο και η Παρισίας, ήρθε και πρώτο, διέβλεψε τα προβλήματα και τα διαπίστωσε. Και έχει προτείνει αλλαγές. Και αυτές οι αλλαγές πρέπει να γίνουν και κακώς δεν έχουν γίνει ακόμα. Επομένως, σε αυτό το θέμα, το τοπικό συμβούλιο έκανε άψογα τη δουλειά του. Ναι, εφάρμοσε μια μελέτη που είχε και είχε το θάρρος να αναγνωρίσει ότι υπήρχαν και λάθη. Και η Παρισία έχει τη χαρά και την τύχη να έχει τρία στην ουσία κέντρα. Την πάνω πόλη, την αγορά και την πλατεία, αλλά έχει και την παραλία της. Έχει το παραλιακό μέτωπο. Ένα μεγάλο παραλιακό μέτωπο που ξεκινάει από το κάμπινγκ και φτάνει μέχρι την παλιά δίσκο. Και αυτό είναι το πολυοδομικά ενταγμένο. Αν προσθέσουμε και τα εκτός από αυτού, είναι ακόμα μεγαλύτερα. Το παραλιακό μέτωπο έχει πάρει το δικό του δρόμο. Η παραλία του Άι Λαγούδη έχει γίνει μια από τις πιο σύγχρονες και πιο κοσμικές, συγχωρήστε με για τη λέξη, παραλίες της περιοχής. Πρέπει όμως να ενισχυθεί. Πρέπει να αναπλαστεί το παραλιακό μας μέτωπο. Να αναπλαστεί με δρόμους, να αναπλαστεί με πεζοδρόμια και να αναπλαστεί και με ένα ποδηλατό δρόμο που θα ξεκινάει από το κάμπινγκ και θα φτάνει μέχρι την παλιά δίσκο. Επίσης στην Κυπαρισία έχουμε τη χαρά να λειτουργούν και πολλοί σύλλογοι. Αθλητικοί σύλλογοι και πολιτιστικοί σύλλογοι. Ο Δήμος δεν θέλει να μπει στη λειτουργία των συλλόγων. Ο Δήμος πρέπει να έρχεται αρρωγός στους συλλόγους. Είναι φυτώρια δημιουργίας, είναι φυτώρια ανθρώπων, είναι φυτώρια σκέψης, είναι φυτώρια πνεύματος. Μόνο όσοι έχουν κάνει σε συλλόγους ξέρουν πόσο δύσκολο είναι να κρατάς ένα σύλλογο ζωντανό και οικονομικά και από πλευράς ηθικών δυνάμεων. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με όλους τους συλλόγους έτσι ώστε και η πνευματική ζωή της πόλης να ανέβει και ο αθλητισμός της πόλης να ανέβει. Έχουμε το πιστό. Έχουμε το κλειστό γυμναστήριο, έχουμε το γήπεδο που θα πρέπει να ενισχυθεί με δημιουργία σταδίου και θα πρέπει να κοιτάξουμε και τη δημιουργία των αθλητικών υποδομών που βλέπονται στην ΠΕ3, ξέρετε την περιοχή που είναι από το Εμπλό μέχρι την Παλιά Δίσκο. Εκεί προβλέπεται η δημιουργία υπαίθρων αθλητικών χώρων, πρέπει να τα δούμε και να τα επιταχύνουμε γρήγορα. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν προγράμματα που πρέπει να αξιοποιηθούν. Και σε όλα αυτά. Σε όλη αυτή τη βόλτα τον περίπατο μες στην πόλη, φτάνουμε στο λιμάνι, μας. Και η Παρισία αξιώθηκε από πολύ παλιά να έχει λιμάνι. Ήταν ένα λιμάνι που δεν χρησιμοποιείται στην πορεία. Υπάρχει ένα λιμάνι που αστόχησε, που ατύχησε, που κατασκευάστηκε κακά, που έπεσε και ξαναφτιάχτηκε. Αλλά ένα λιμάνι που δεν έχει τελειώσει. Αυτό το λιμάνι θα πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε ένα τουριστικό λιμάνι. Εγώ δεν ακούω ιστορίες που λένε ότι θα έρθουν τα πλοία από τις άκρες, θα ξεφορτώνουν εδώ. Με οποιονδήποτε επιχειρηματία μιλήσετε,
τα 65 μίλια που μας χωρίζουν από εδώ μέχρι τα Εφτάνισσα είναι τελείως ανώφελο, γιατί έχει τα μισά και λιγότερα από το κατάκολο. Άρα λοιπόν αυτό το λιμάνι πρέπει να προσελκύσει τουρισμό σκαφών αναψυχής. Αυτή πρέπει να είναι η στόχευση, αυτό θα φέρει υψηλού επίπεδου τουρισμό και αυτό θα βάλει αυτό το λιμάνι στο χάρτη μας. Πρέπει να προχωρήσει εκβάθυνση και να προχωρήσει και η αποκατάσταση της χερσαίας ζώνης λιμένα. Σε αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί και λιμενικό ταμείο δημοτικό. Η Πύλος το έκανε, η Καλαμάτα το έκανε, είμαστε στο μοναδικό λιμενικό ταμείο που δεν είναι δημοτικό. Πρέπει να το κάνουμε για να πάρουμε το λιμάνι μας στα χέρια μας, μαζί με το λιμάνι του Αγρίου, μαζί με το λιμάνι της Αγίας Κυριακής και μαζί με το ελευθερικό καταφύγιο της Μαραθώπολης. Και το Σεπτέμβρη, μετά από όλη αυτή την πόρτα, έχουμε και το πανηγύρι μας. Ένας θεσμός για την πόλη. Έχουν ακουστεί πολλά για το πανηγύρι. Το πανηγύρι όμως δεν θα χαθεί. Το πανηγύρι πρέπει να αναβαθμιστεί. Σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο θα πρέπει να αποφασίσουμε, και ασφαλώς με την Εκκλησία, θα πρέπει να αποφασίσουμε και να είμαστε γενναίοι σε πιθανή νέα χωροθέτηση του πανηγυριού. Να κοιτάξουμε τις αλλαγές εκείνες, έτσι ώστε το πανηγύρι να γίνει ένας σύγχρονος θεσμός, να γίνει μια σύγχρονη αγορά, χωρίς να χάσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα, αλλά και χωρίς να επηρεάζει την ομαλή εμπορική λειτουργία όλης της πόλης, έτσι ώστε να μην υπάρχουν φαινόμενα αθέμπτου ανταγωνισμού μεταξύ του εμπορικού κόσμου της Κυπαρισίας και του πανηγυριού. Θέλουμε να τα παντρέψουμε όλα μαζί, θα το πετύχουμε. Αυτό ενδεχομένως να προϋποθέτει και νέα χωροθέτηση. Θα την κάνουμε, πρέπει να την κουβεντιάσουμε, πρέπει να ανοίξει ένας διάλογος γι' αυτό. Είναι ένα θέμα που το θέλουμε όλοι, αλλά δημιουργεί και κάποιες στενοχώριες. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι οι άξονες του προγράμματός μας για την πόλη της Κυπαρισίας. Αυτοί είναι οι στόχοι μας. Αλλά οι στόχοι, όπως ξέρετε, μένουν απλά στόχοι όταν δεν τους μοιράζεις με άλλους ανθρώπους. Ο στόχος γίνεται πραγματικότητα όταν τον μοιραστείς με ανθρώπους, όταν τον συζητήσεις, όταν τον διαβουλευτείς και όταν όλοι μαζί τον πιστέψουν και τον ακολουθήσουν. Και επειδή λοιπόν οι στόχοι μένουν στόχοι, αν δεν τους μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ανθρώπους με τους οποίους φιλοδοξούμε να κάνουμε αυτά τα όσα σας είπα, πραγματικότητα. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από το τοπικό συμβούλιο της Κυπαρισίας. Ξέρετε, φέτος την Κυριακή που θα ψηφίσετε, θα βρείτε και μία ακόμα κάλπη. Θα είναι η κάλπη τοπικού συμβουλίου. Είναι ένας νέος θεσμός. Δεν τον έχουμε δοκιμάσει. Οφείλουμε να τον δοκιμάσουμε και οφείλουμε να τον αγκαλιάσουμε. Τα τοπικά συμβούλια φέτος δεν θα εκλέγονται κάτω από το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου. Θα εκλέγονται ανεξάρτητα. Θα είναι ένα νέο όργανο με σημαντικές αρμοδιότητες, περισσότερες από ό,τι είχαν τα παλιά, που θα έχει και ένα δικό του προϋπολογισμό να εκμεταλλευτεί. Άρα λοιπόν, το να είναι κανείς μέλος ενός τοπικού συμβουλίου αποκτάει περισσότερο από ποτέ μεγαλύτερη σημασία και μεγαλύτερη αξία. Και για το τοπικό συμβούλιο, έχουμε να σας προτείνουμε ανθρώπους νέους, ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί πάλι περισσότερο με τα κοινά, νέα παιδιά που δουλεύουν στην πόλη, που έχουν δώσει τις εξετάσεις τους μέσα σε αυτή την πόλη και που φιλοδοξούν τα θέματα του τοπικού συμβουλίου να τα πάρουν στα χέρια τους και στην πλάτη τους. Δεν είναι άνθρωποι που εμφανίζονται ούτε αυτοί απολυτικά. Είναι άνθρωποι με ταυτότητα. Έχουν πολιτική ταυτότητα από όλους τους χώρους και γι' αυτό και το τοπικό συμβούλιο που μπορεί να κατεβαίνει κάτω από το τίτλο του συνδυασμού μας, όμως κρατάει την ανεξαρτησία του και αυτοί οι άνθρωποι έχουν αφήσει την πολιτική τους ταυτότητα κατά μέρος και έμαθαν να συνεργάζονται. Ξεκινώντας λοιπόν, ο κύριος Αντωνόπουλος Δημήτριος του Φωτίου, Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος του Αντωνίου, Αντωνοπούλου Αναστασία Νατάσα του Δημητρίου, Γιουρούκης Τραιανός του Γεωργίου, Μαδραπίλια Σταριστίδης του Νικήτα, Σπυροπούλου Αλεξάνδρα του Αλεξάνδρου, Τσαβέλα Τζουμάνη Παναγιώτα του Γεωργίου και Τσιάκος Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Αυτοί θα έχουν την πόλη στα χέρια τους τα τοπικά προβλήματα. Και όλα τα θέματα που σας ανακοίνωσα για την Κυπαρισία τα επεξεργαστήκαμε μαζί. Είναι και δικές τους ιδέες, εμπιστευτείτε τους.
και μαζί με το τοπικό μας συμβούλιο. Έχω την τιμή να σας παρουσιάσω απόψε τους ανθρώπους, αυτούς τους ανθρώπους που δεν άφησαν την πολιτική τους ταυτότητα, έμαθαν όμως να μιλάνε μεταξύ τους. Τους ανθρώπους που έχουν δώσει εξετάσεις στη ζωή και έχουν πετύχει, που μου έκαναν την τιμή να με εμπιστευτούν, να με αγαπήσουν και να συμπορευτούν μαζί σε αυτό το όραμα που σας καταθέσαμε απόψε. Ξεκινώντας από την Δημοτική Ενότητα Κυπαρισίας, η κυρία Αλεξοπούλου Σταματία. Θεόδωρος Γκριτζαλής. Δήμητρα Καλαμπόκη. Παναγιώτης Λιδιώτης. Ματσούνη Ελένη. Μιχαλαρέα Αγγελική. Κωνσταντίνος Παταζόπουλος. Γεράσιμος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης Ολαγκαδιανός. Σωτήριος Τσίγκανος. Παναγιώτης Χίναρης. Εψιλόπουλος Ηλίας. Και από τις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες, τους λέω κατά αλφαβητική σειρά. Μαργαρίτα Αβράμη από τα Φιλιατρά. Μαργαρίτα Βορέκάση από τα Φιλιατρά. Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος από τους Γαργαλιάνους. Κανδύλα Σωτήριος από τους Γαργαλιάνους. Κάπος Αθανάσιος από το Κοπανάκι. Κέζιος Αριστοτέλης από τα Φιλιατρά. Παραγιώτης Κόλιας από την Αυλώνα. Ασημίνα Κόρδα Κοσμά από τον Αετό. Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης από την Αυλώνα. Παναγιωτόπουλος Χρήστος από τους Γαργαλιάνους. Παπαϊλιού Σπύρος από την Αυλώνα. Βανέσα Παρίσου από τα Φιλιατρά. Ιωάννης Πούλος από τα Φιλιατρά. Στασινόπουλος Χρήστος από τους Γαργαλιάνους. Δημήτρης Τηλιανός από τα Φιλιατρά. Τσαγκάρη Κωνσταντίνα από τους Γαργαλιάνους. Παναγιώτης Τσαφαράς από τα Φιλιατρά. Νικόλαος Φωτεινόπουλος από την Τρυπύλη. Φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, οι στόχοι χωρίς ανθρώπους παραμένουν απλώς στόχοι. Αυτή εδώ η ομάδα θα κάνει τους στόχους πραγματικότητα. Αυτή η δυνατή ομάδα που προέρχεται μέσα από εσάς, που δεν είναι το κομματικό σωλήνα, που δεν είναι απολυτίκο, που δεν προέρχεται ούτε μέσα από τη σέλφη. Αυτή εδώ η ομάδα θα κάνει τη δύναμη, αυτή εδώ η ομάδα θα κάνει τη διαφορά. Φίλες και φίλοι, όπως σας είπα, δύο μέρες πριν από την κάλπη, είμαι περισσότερο ποτέ βέβαιος ότι το μήνυμα της νίκης της Κυριακής θα το ξαναγιορτάσουμε Κυριακή βράδυ σε αυτήν εδώ την πλατεία. Και τότε ο ήλιος των ανοιχτών οριζόντων, αυτός ο ήλιος που είναι το έμβλημά μας, θα λάμψει και θα ζεστάνει όχι μόνο την Κυπαρισία, όλες τις δημοτικές ενότητες, όλες τις πόλεις της Τριφυλίας. Θα λάμψει και θα ζεστάνει αυτόν τον τόπο που, όπως έλεγε ο μεγάλος Κώστας Κατσαρός, γελούν τα πέλαγα γλαυκά και είναι τόσο τα φθινόπωρα γλυκά που ξεγελούν τις λεμονιές και ανθίζουν. Εμείς δεν θα ξεγελάσουμε κανέναν, αλλά θα ανθίσουμε πάλι αυτόν τον τόπο. Θα ανθίσουμε πάλι αυτή την πόλη για να αποκτήσει και η Κυπαρισία και οι άλλες πόλεις τα φτερά, τα κοντινά τους, τα μεγάλα. Το ραντεβού όλοι, Κυριακή μαζί τους, μαζί με εσάς. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας ευχαριστώ για την αγάπη που μας δίνετε. Σας ευχαριστώ για την δύναμη που μας δίνετε. Όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ εδώ. Όλοι μαζί την Κυριακή και την νίκη. Όλοι μαζί την Δευτέρα και την επινίκεια. Και όλοι μαζί τη Σεπτέμβρη και δουλειά.
πάτε όλοι να ψηφίσετε. Κοιτάξτε γύρω σας. Θα δείτε μια πόλη που παρά τη σκόνη και το θυμό θα σας χαμογελάσει. Χαμογελάστε κι εσείς. Και με το χέρι στην καρδιά εμπιστευτείτε αυτή την ομάδα και ψηφίστε μας. Και δώστε μας τη δύναμη. Και δώστε μας τη δύναμη. Να έχουμε μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή και για την Κυπαρισσία. Κυπαρισσία, τώρα ξεκινάμε. Γεια σας, σας ευχαριστώ.